Ο κύριος Σοφιανός είναι εδώ. Θα μπορούσα να ξεκινήσω και τον κύριο Σοφιανό απόψε, διότι είναι ο άνθρωπος που πέτυχε την έκπληξη σε αυτό τον πρώτο γύρο στην Αθήνα. Πήγε πάρα πολύ καλά ο υποψήφιος του ΚΚΕ. Κόντεψε να βγει δεύτερος παρά 1,7. Δεν σας πέρασε ο κύριος Δούκας? 1,3 είναι. 1,3. Διαφορά στο δεύτερο γύρο. Δεν είναι πλέον το θέμα το κομματικό. Και εκεί πια θα υπάρξουν άνθρωποι από διάφορα κόμματα. Να το πείτε και του Πρωθυπουργού που πήγε στην Μυτιλίνη σήμερα. Ναι, και το ίδιο έκανε και ο Πρωθυπουργός. Και το ίδιο έκανε και εκεί ο Πρωθυπουργός. Πήγε να στηρίξει τον υποψήφιό μας, γιατί θεωρούμε. Τώρα προσπαθείτε να δείτε. Πολιτικές επιλογές έχουμε μπροστά μας, κυρία Βούλτεψη. Πολιτικές επιλογές. Κυβερνητικούς υποψήφιους. Εσείς επειδή πήρατε σε μερικούς δήμους. Επειδή πήρατε 2-3 ποσοστά σε μερικούς δήμους, νομίζετε ότι γίνεται Μπολσεβίκη όλοι. Λοιπόν, κάντε μου τη χάρη τώρα. Και στην Κρήτη μαζί με το Πασόκ κατεβήκατε. Και στην Κρήτη μαζί με το Πασόκ κατεβήκατε. Μην παίρνετε αέρα. Λοιπόν, αφήστε, γιατί είμαι θυμωμένοι μαζί σας αυτό τον καιρό. Κυρία Βούλτεψη, έχετε φτάσει να στηρίζετε τη Χαμάς. Πριν θυμώσετε με το ΚΚΕ, να σας ρωτήσω κάτι. Όχι, περιμένετε, πριν πείτε. Για το δικαίωμα του Παλαιστινίου. Ναι, η Χαμάς δεν είναι ο Παλαιστινιακός λαός. Πότε θα θυμηθείτε ότι αυτή η χώρα είναι υποκατοχή? Ο Παλαιστινιακός λαός. Πότε θα το θυμηθείτε? Τι λέτε, Ο Αμπάς. Εμφύλιο είχε με τους δικούς σας ο Αμπάς. Ο Αμπάς είχε εμφύλιο. Ότι έχει δικαίωμα να αμυνθεί. Μα τι λέτε, αυτοί επετέθησαν. Λέει η Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτοί επετέθησαν. Αφήστε τα παραμύθια. Στηρίζετε. Στηρίζετε τρομοκράτες που πληρώνονται πληρωμένους με δολάρια, με πετροδολάρια και δολάρια από άλλες χώρες. Επιλεκτική ευαισθησία. Να σας πω, φτάνει. Εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Σοφιανό. Η Θεσσαλία είναι μια περιφέρεια στην οποία το ΚΚΕ έδωσε τη μάχη του και την έδωσε με τη λογική ότι είναι κατά του συστήματος το οποίο έχει δημιουργήσει τα προβλήματα που τα βρήκαμε μπροστά μας με την κακοκαιρία κτλ. Η θέση τώρα Άκυρο Λευκό ταιριάζει σε μια περιοχή σαν καταρχάς τη Θεσσαλία? Στη Θεσσαλία το ΚΚΕ έχει άνοδο 80%. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, με βάση τις περιφερειακές εκλογές και το περιφερειακό. Μια χαρά είναι αυτό, αλλά απόλυτους ψήφους. Εντάξει. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι το να ακούνε Άκυρο Λευκό στο δεύτερο γύρο, πώς το ακούνε? Κύριε Κουβαρά, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δεν είναι καταρχάς καινούργια. Έχει δοκιμαστεί σε βάθος χρόνου και έχει επιβεβαιωθεί από τις εξελίξεις. Μιλάμε για μια πολιτική αναμέτρηση. Έτσι δεν είναι? Μιλάμε για πολιτικές. Υπάρχουν πολιτικές που συγκρούονται διαφορετικές. Στην τοπική διοίκηση. Υπάρχουν πολιτικές. Στην περιφερειακή αλλά είναι ρητορική. Ένα κόμμα είναι το οποίο ρητορική. Είναι υπέρ της απλής αναλογικής. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Μπορεί να είναι και με το Άκυρο να ολοκληρώσω τον προβληματισμό. Το δεύτερο γύρο. Να ολοκληρώσω τον προβληματισμό μου. Και λέω, σας κάνει εντύπωση μια θέση η οποία δεν είναι καινούρια. Δεν τη βγάλαμε χτες με αυτό. Δεν είπα ότι τη βγάλατε χτες. Λοιπόν, αλλά είναι λοιπόν, μια θέση που πάντα δημιουργεί. Έχουμε λοιπόν στους Δήμους και στις περιφέρειες μια πολιτική αναμέτρηση. Υπάρχουν κόμματα. Αν δείτε στους Δήμους το τι γίνεται, θα δείτε ότι επί της ουσίας πολιτικές διαφορές δεν υπάρχουν. Γιατί όταν μπορείς να συγκλίνεις το να κυβερνήσω ένα Δήμο με βάση μια πολιτική, να κυβερνήσω με μια περιφέρεια με βάση μια πολιτική, σημαίνει ότι έχεις ενότητα άποψης, αντίληψης, πολιτικής πρακτικής. Αν θέλουμε να μιλάμε πολιτικά και να μην μιλάμε. Δύο λεπτά. Όταν είσαστε ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει την απλή αναλογική. Θέλω να με ακούσετε, κύριε Σοφιανέ. Την απλή αναλογική. Υποστηρίζετε την απλή αναλογική και ταυτόχρονα λέτε ότι όταν πάμε στο δεύτερο γύρο κάποιε εκλογέ. Θα ψηφίζω Άκυρο Λευκό. Ξέρετε, αυτά τα δύο πράγματα. Την απλή αναλογική την υποστηρίζουμε γιατί θεωρούμε ότι με τα δεδομένα τα σημερινά είναι το πιο δίκαιο σύστημα ώστε αυτοί που σε ψηφίζουν να αναλογούν και με τι έδρε που παίρνει. Γι' αυτό τον λόγο. Το πώς θα κυβερνάτε ένας Δήμος. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Το πώς θα κυβερνάτε ένας Δήμος, πώς θα εφαρμόζετε μια πολιτική, δεν έχει σημασία. Μπορούν λοιπόν να δημιουργηθούν πλειοψηφίες. Και ξέρετε, δημιουργήθηκαν αυτή την τετραετία. Δεν υπήρχαν αμυγείς πλειοψηφίες σου. Δημιουργήθηκαν όμως. Η Αθήνα κυβερνήθηκε μια χαρά. Ο κύριος Μπακογιάννης δεν είχε πλειοψηφία. Σε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις διαμορφωνόταν πλειοψηφία. Ναι. Με το Πασόκ κυρίως και το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχει ενότητα πολιτική στην οποία αντιπαρατίθεσαι. Όταν λοιπόν μπαίνει το δίλημα, η λογική του μικρότερου κακού
είναι επικίνδυνη. Μάλιστα. Το να διαλέγει το μικρότερο κακό. Πρακτικά, κύριε Σοφιανή, γιατί με το 13% που πήρε ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Θεσσαλία, με την γραμμή που ακολουθεί το κόμμα Λευκό ή Αποχή, ουσιαστικά, κύριε Δεμικαινίδη, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το 41,3% γίνεται αυτομάτως 50% χωρίς αλλαγή συσχετισμού των υπολείπων κομμάτων. Κυρία Μοιρά, ξέρετε. Δηλαδή, μπορεί ουσιαστικά έτσι να καθοδηγείται τις. Να σας πω, επειδή και η Αυγή σήμερα στο πρωτοσέλιδο γράφει ότι ο Κουτσούμπας κλείνει το μάτι στον Μπακογιάννη και στον Αγοραστό. Δεν κλείνουμε κανένα μάτι. Μιλάμε καθαρά. Με συνέπεια λόγων και έργων. Δεν το συνηθίζουν, ξέρετε. Δεν το συνηθίζουν αυτό, να μιλάνε με συνέπεια λόγων και έργων. Και μιλάμε να χτίζουμε μέτωπα, ξέρω εγώ, στην Αθήνα και στον Πειραιά να κατεβαίνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μαζί. Και δεν υπάρχει μέτωπο. Μάλιστα. Εκεί με τον κύριο Μόρα λοιπόν, τα βρίσκουμε. Για, η ουσία λοιπόν είναι της πολιτικής μας άποψης. Είναι. Όχι, εγώ μίλησα, ξέρετε, κυρία Γιαννακοπούλου. Εγώ μίλησα συγκεκριμένα. Μίλησα συγκεκριμένα και μάλιστα μια συνάδελφό σας είπε ότι δεν λέω αλήθεια ότι στο Δήμο της Αθήνας ψήφιζε μαζί το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Μπακογιάννη. Λοιπόν, στο Δήμο της Αθήνας δεν υπάρχει απόφαση κομβική, η ανάπλαση και το γήπεδο τσάμπα που δίνουν στην ΑΕ, το πολυκέντρο των τραπεζών στο Βοβό, η ανάπλαση στο κέντρο με τους μεγάλους περιπάτους, η χώρα υποπτευόμενης κρίσης, αναθέσεις εκατομμυρίων σε εργολάβους, όλα μαζί τα ψήφιζαν. Και έτσι διαμορφωνόταν πλειοψηφία. Χρυσός χορηγός του κυρίου Μπακογιάννη γίνεστε εσείς. Όχι, εγώ αυτά τα έλεγα και προεκλογικά. Με το να επιλέξετε Λευκό ή οτιδήποτε. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ τα έλεγα. Μαθήματα ξέρετε, για το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ δεν θα δεχτούμε. Εγώ δεν μιλάω για εσείς τι κάνετε, μιλήστε για εσάς. Εγώ λέω τι έκανε. Να μιλήσετε για έκανε το ΠΑΣΟΚ 4 χρόνια. Γιατί αυτή τη στιγμή το μάτι το κλείνετε στον κύριο Μπακογιάννη. 4 χρόνια λοιπόν. Και τίνετε χείρα βοηθεία. 4 χρόνια λοιπόν στο Δήμο της Αθήνας. Τα ίδια λέτε και για τη Βουλή, τα ίδια λέτε. Τέσσερα χρόνια ψηφίζανε μαζί. Το μάτι και μετά ψηφίζανε μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντως δεν είμαστε ούτε κύκλοπες του μονόφθαλμου. Για να ρωτήσω τώρα. Ούτε κατεβαίνουμε μαζί κύριε, με τη Νέα Δημοκρατία Σοφιανέ, στον Πειραιά. Βάλτε τώρα μια τελεία. Και τσακωνόμαστε στην Αθήνα. Μόραλι. Στηρίζουμε έναν καλό δήμαρχο. Δεν κατεβαίνουμε. Έναν καλό δήμαρχο στηρίζουμε και στην Κρήτη. Το αν έρχεται η Νέα Δημοκρατία κατόπιν εορτής που λέγαμε, να στηρίξει που λέγαμε, που δεν κάνουν είναι δικό αυτά πιστεύω. Που λέγαμε προεκλογικά. Λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, παρακαλώ. Αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε. Η οποία δεν σας συμφέρει. Λοιπόν, αλλά εμείς προεκλογικά μια τελεία τώρα. Λέγαμε τελεία, καθαρά τι θα κάνουμε. Ωραία. Και στο δεύτερο γύρο και δεν ευνηδιάζουμε κανένα. Λοιπόν, θέλω να έρθω λίγο στον κύριο Φαραντούρη και στην τώρα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σοφιανό, λοιπόν, τι σημαίνει τελικά για το ΚΚΕ αυτό το αποτέλεσμα το χθεσινό. Δεν σας δημιουργεί κάποιες ευθύνες για αντιπολιτευτικά μέτωπα. Διότι είσαστε ένα κόμμα το οποίο εντάξει, ανεβάζει λίγο-λίγο τις δυνάμεις του. Εγώ θα πω ότι τις ανεβάζει και πολύ μάλιστα. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι είχατε 6% και τώρα εδώ μας λέει ο Πασχάλης Θεμακιανίδης ότι αν πάρουμε τις περιφέρειες μπορεί να σας υπολογίζουμε σε διψήφιο ποσοστό. Όμως αυτό τι λέει, το 10% μπορεί να κάνει κάποια διαφορά μόνο του. Λοιπόν, απέναντι στην κυβέρνηση. Λοιπόν, κύριε Κουβαρά, έχουμε έναν αρνητικό πολιτικό συσχετισμό που δεν περιμέναμε να αλλάξει τρεις μήνες μετά τις εκλογές. Έχουμε μια εδραίωση της διευρυμένης εκλογικής επιρροής του ΚΚΕ, όπως πρόσφατα σε εκλογές εκφράστηκε, και όχι μόνο εδραίωση, αλλά νέα διεύρυνση. Εμείς κατεβήκαμε σε όλες τις περιφέρειες, σαν λαϊκή συσπήρωση, και έχουμε 10+. Αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχουν τμήματα του λαού μας. Αρκετά, όχι πλειοψηφικά προφανώς, τα οποία προσεγγίζουν την πολιτική πρόταση που έχει το ΚΚΕ και κυρίως το άμεσο επίταγμα που υπάρχει σήμερα να συγκρουστούμε με την πολιτική της κυβέρνησης, με τις δεσμεύσεις εσωτερικού και εξωτερικού που έχει αυτή η κυβέρνηση και φυσικά να ανακόψουμε μια σειρά μέτρα και πολιτικές οι οποίες είναι εχθρικές για την πλειοψηφία του λαού μας. Αυτό το μήνυμα είναι πλατή ενωτικό αγωνιστικό. Ναι, αλλά αυτό το μήνυμα δεν συνδέεται με μια απομόνωση. Και απευθύνεται, δεν είμαστε καθόλου απομονωμένοι. Ξέρετε, στο ψηφοδέλτιο του Δήμου της Αθήνας και της Περιφέρειας Αττικής, σχεδόν οι μισοί είναι συναγωνιστές που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους, κυρίως, να το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώην ΛΑΕ, από χώρο Ανταρσία κλπ. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι σήμερα στεκόμαστε στο μέσο του δεύτερου γύρου. Και επειδή εμείς δεν ευνηδιάζουμε κανένα. Ναι. Την προεκλογική περίοδο, όπως λέει ο κύριος Φαραντούρης, έλεγε ο κύριος Ζαχαριάδης και εγώ έλεγα,
Και την προεκλογική περίοδο λοιπόν λέγαμε και σε όλους τους δήμους και στις περιφέρειες ότι υπάρχει μια σύγκρουση πολιτικών επιλογών. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να εκφραστεί απέναντι σε ένα μπλοκ δυνάμεων το οποίο τα έχει ψηφίσει όλα κυριολεκτικά για το πώς λειτουργούν οι δήμοι και οι περιφέρειες και απέναντι σε αυτό πρέπει να σταθείς. Και μάλιστα δεν ευνηδιάζαμε κανέναν όταν λέγαμε στην Αθήνα ότι επειδή θα υπάρχει δεύτερος γύρος, στο δεύτερο γύρο πρέπει να συγκρουστούν διαφορετικές πολιτικές και όχι αυτή που συνδιαμορφώθηκε 4 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. 2 λεπτά. Εσείς όταν έχετε αυτή, ένα λοιπόν... Δημοτικό Συμβούλιο, ας πούμε έχετε στην Πάτρα Δημοτικό Συμβούλιο, δεν αναζητείτε καμία συνένεση μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης? Όχι μόνο αναζητούμε σε μια... Δεν το βρίσκεται το κακό σε αυτό, επομένως. Όχι μόνο αναζητούμε σε μια φιλολαϊκή πολιτική που ακολουθούμε, αλλά είναι και εχθρική απέναντι στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Δεν θέλω να περιπτωσιολογήσω τώρα με συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί έχω πάρα πολλά. Τι σημαίνει μονομπλοκ να στέκεσαι απέναντι? Ναι, τι σημαίνει, ξέρετε, να μαζεύονται δηλαδή? Δηλαδή για εσάς δεν μπορεί σημαίνει, να υπάρχει καλός δήμαρχος που δεν είναι κουκουέ, μα και εγώ σας λέω. Ή καλός περιφερειάρχης που δεν είναι κουκουέ. Εδώ οι άλλοι γνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρξει και ένας καλός δήμαρχος χαρακτήρα. Που να είναι δικός. Δεν είναι θέμα καλού χαρακτήρα, καλού ανθρώπου. Δεν λέω για καλό χαρακτήρα. Ο κύριος Γερουλάνος που τον γνωρίζω προσωπικά, ο κύριος Ηλιόπουλος που τον γνωρίζω προσωπικά, είναι καλοί άνθρωποι, είναι καλοί χαρακτήρες. Τους εκτιμώ. Όμως υπάρχει πολιτική επιλογή που σε κρίσιμα ζητήματα εκφραζόταν. Δεν θέλω να κουράσω τώρα με την ατζέντα της Αθήνας, έτσι, αλλά εκφραζόταν. Αυτό που εισπράττουν οι Αθηναίοι δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του Μπακογιάννη. Γιατί όλες οι επιλογές του ψηφίζονταν, οι κρίσιμες, οι σημαντικές, οι οποίες κόστησαν. Ναι, κύριε Φαραντούρη. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Σοφιανό, επειδή είναι προφανώς γνήσια η αγάπη του και το ενδιαφέρον, δεν το λέω ειρωνικά, το εννοώ. Τον συνεχάριν άλλωστε πριν για το ποσοστό του. Για την Αθήνα, αφού ήταν και υποψήφιος δήμαρχος. Και επειδή θα κληθεί μεθαύριο η επόμενη δημοτική αρχή να αντιμετωπίσει προβλήματα και να χειριστεί πολιτικές. Αυτό το λευκό ή άκυρο, είπαμε το άκυρο δεν το κατανοώ, δεν το κατανοώ γενικώς, το λευκό το κατανοώ. Δεν πρημοδοτεί ξεκάθαρα τον ανιψιό του Πρωθυπουργού Μπακογιάννη στην υλοποίηση μιας συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης? Δηλαδή, κύριε Σοφιανέ, δεν θεωρείτε ότι ενδεχομένως η ακυδεμόνευτη ψήφος, ακόμα και έτσι, Αθήνα, θα μπορούσε να δημιουργήσει να προϋποθέσεις ώστε πω, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού μάλιστα, να μην κάνει ακόμα μία θητεία στο Δήμο της Αθήνας? Από τη συγγένεια του κύριου Μπακογιάννη με τον Πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας δέσμευσε αυτή την πόλη με 255 εκατομμύρια ένα μεγάλο project, το οποίο ουσιαστικά δουλεύει για να δουλέψουν οι εταιρείες του real estate στο Βοτανικό. Αυτό το έκαναν μαζί. Το ψήφισαν μαζί. Να δώσουν δωρεάν γήπεδο σε μια ανώνυμη εταιρεία 113 εκατομμυρίων και να δώσουν στον ιδιοκτήτη τα κλειδιά στο χέρι για έναν αιώνα. Το ψήφισαν μαζί. Ψήφισαν μαζί οι συστημικές τράπεζες να κάνουν επιχειρηματικό πάρκο 53.000. Λοιπόν, εμείς δεν δίνουμε γήπεδα για έναν αιώνα σε αυτούς που δεν βάζουν φράγκο.